Φίλες και φίλοι, είναι πάντα ξεχωριστή η καρά για τα στελέχη της κυβέρνησης να έχουν επαφή με όλους τους ανθρώπους και με τους φορείς, γιατί αυτή είναι η δική μας αντίληψη για την πολιτική. Δεν είναι μια πολιτική που μπορεί να κλείνεται μέσα σε τέσσερις τείχους. Δεν είναι η πολιτική αυτή που διαμορφώνεται μόνο μέσα από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Διότι οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία χωρίς τη στήριξη του ίδιου του λαού δεν έχει καμία δυνατότητα επιτυχίας. Γι' αυτό το λόγο και η ενημέρωση όλων όσων καλούνται να στηρίξουν αυτή την πολιτική, πρώτα απ' όλα των συντρόφων μας, είναι αναγκαία. Και είναι αναγκαία διότι τα θέματα είναι εξόχως σημαντικά και ιδιαιτέρως δυσχεροί. Συνεπώς, με τη δική σας την πράξη, με τη δική σας πολιτική δράση, όλα αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, οι στόχοι μας μπορούν πραγματικά να βρουν αποτελέσματα. Πέρασα πριν έρθω εδώ από το θέατρο Μεταξουργείο, γιατί αποτελούσε και για μένα ειδική υποχρέωση να περάσω για ένα χαιρετισμό στη σωρό του Λουκιανού. Και αναλογίστηκα, γιατί ξέρετε, οι απώλειες μας κάνουν πολλές φορές να σκεφτόμαστε πολύ πιο έντονα τις παρουσίες και τις αναγκαιότητες της εποχής. Και πολλές φορές εμείς τα στελέχη της κυβέρνησης, υποθέτω και εσείς, και δεν υποθέτω, είμαι βέβαιος και εσείς, αναρωτιέστε τι είναι αυτό που ακόμα δεν έχουμε κάνει, τι είναι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, τι είναι αυτό που στοχεύουμε να αφήσουμε ως αποτύπωμα, λέμε, στην κοινωνία. Λες και το αποτύπωμα είναι αναγκαίο γιατί δεν θα υπάρχουν. Αναρωτιέμαι και εγώ αν είναι σωστός ο όρος να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στην ιστορία. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να λέμε η παρουσία μας θα είναι συνεχής σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκουμε. Το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης είναι από τα ιδιαίτερα ζητήματα που για την αριστερά αποτελούν το προνομιακό πεδίο άσκησης πολιτικής. Διότι η κοινωνική ασφάλιση είναι ο χώρος της αλληλεγγύης. Είναι ο χώρος όπου είναι όλοι μαζί. Ο χώρος όπου ενισχύονται οι πιο αδύναμοι, προστατεύονται οι απροστάτευτοι. Άρα, κοινωνική ασφάλιση και αριστερά είναι έννοιες σύμφυτες. Και εκεί επάνω, σε αυτό το πεδίο, εκδηλώνονται οι μεγαλύτερες συγκρούσεις. Και αν προσέξετε αυτές τις συγκρούσεις στο επίπεδο της πολιτικής καθημερινής δράσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην ολική αντιπολίτευση, είναι η κυρίαρχη αντίθεση και φαίνεται από την επικαιρότητα που παίρνει το ασφαλιστικό κάθε μέρα παντού, σε όλα τα επίπεδα, και στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο. Και αποτελεί συχνά το επίπεδο αντιπαράθεσης, το πεδίο αντιπαράθεσης με όλες τις απέναντι δυνάμεις. Τόσο άσχημα τα κάναμε. Ή αυτό που κάνουμε βάζει άλλες προοπτικές για την κοινωνία και μια άλλη προοπτική συνολικά για τη χώρα. Συνήθως οι νόμοι της κοινωνικής ασφάλισης, περιέργως, ενώ κανένας άλλος νομοθετικό πλαίσιο δεν παίρνει το όνομα υπουργών, στην κοινωνική ασφάλιση παίρνουν και το όνομα του υπουργού. Νόμος Σιούφα, νόμος Ρέπα, νόμος Πετραλιά, νόμος Λοβέρδου, νόμος Κατρούγκαλου τώρα. Και να καταλάβω, οι πριν ήθελαν και λίγο να αποτινάξουν από πάνω τους τις παρεμβάσεις που γίνονταν στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης και δεν θέλανε να λέγεται νόμος όλων όσων ψήφισαν. Εμείς γιατί λέμε νόμος Κατρούγκαλου? Είναι νόμος Κατρούγκαλου ή είναι νόμος της αριστεράς, νόμος όλων, νόμος που αξίζει να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε ακόμα καλύτερα στις πλευρές εκείνες που χρειάζεται να αναπτύξουμε ακόμα καλύτερα? Εγώ λέω ότι χρειάζεται το τελευταίο να κάνουμε. Δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, σαν να μην τον θέλουμε. Είναι νόμος όλων μας. Και να πούμε αυτό που πραγματικά πρέπει να αλλάξει. Και προφανώς θα βρούμε πράγματα που πρέπει να αλλάξουν όταν κάνεις μια νομοθετική παρέμβαση σε ένα τεράστιο, γιγάντιο χώρο που ήταν αρρύθμιστος και αν τον έλεγες ρυθμισμένο μέσα στις αντιφατικότητές του, ήταν τόσο πολύ διασπασμένος και αδικαιολόγητα
μονομερής και μεροληπτικός υπέρ κάποιων και σε βάρος των υπολείπων. Αυτός ο νόμος που ψηφίσαμε το Μάιο βάζει τα πράγματα σε μια βάση δίκαιης αντιμετώπισης. Ομολογώ, το είπα και νωρίτερα στους δημοσιογράφους που μίλησα, υπάρχουν και πλευρές ακραίες, ακραίων συμπτωμάτων που πρέπει να εξετάσουμε. Αλλά στη βάση του είναι ένα σύστημα κοινωνικής δικαιοσύνης που αποδίδει σε όλους κοινωνική ασφάλεια και πάντως επαναφέρει μέσα στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλειας ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας που είχε αποκλειστεί από την κοινωνική ασφάλιση. Και αυτό επιτυχάνεται με το ύψος της εισφοράς που συνδέεται πλέον με το εισόδημα που διαμορφώνεται και μάλιστα το καθαρό εισόδημα, όχι το τζίρο. Γιατί αν ήταν με το τζίρο και με άλλες λειτουργίες δεν θα ήταν η κοινωνική ασφάλιση, θα επιτελούσε ρόλο φορολογικής παρέμβασης στη ζωή των ανθρώπων. Είναι επί του καθαρού εισοδήματος, άρα επί του ποσού που πράγματι μπορεί κανείς να καταβάλει. Όχι ανέλεγκτα. Αυτό που είχαμε πριν ήταν ανέλεγκτο και οδηγούσε στον αποκλεισμό πάρα πολλών ασφαλισμένων, 350.000 περίπου ελεύθερες επαγγελματίες. Ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν ανασφάλιστοι, δεν κατέβαλαν εισφορές. Ακόμα και οι αγρότες που είχαν χαμηλό κατά τα άλλα εισόδημα και χαμηλή καταβολή εισφοράς, σε μεγάλο βαθμό, μικρότερο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν κατέβαλαν εισφορές. Το να καταβάλεις με βάση το καθαρό σου εισόδημα είναι αποδεδειγμένα, καθιστά αποδεδειγμένα εφικτή την καταβολή των εισφορών. Αυτή είναι η λογική και μάλιστα με ένα μέτρο ακριβοδίκαιης αποτίμησης των δυνατοτήτων του καθενός να καταβάλουν εισφορές. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να δούμε και μια πραγματικότητα που είχαμε απέναντι σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο απέδιδε υψηλές συντάξεις χωρίς αντίστοιχους πόρους. Ήταν θεμελιωμένο σε μια λογική υψηλών μισθών με καταστατικές διατάξεις στο επιμέρους ταμείων που υπολόγιζαν τη σύνταξη με βάση τους μισθούς που κατεβάλλονται στους ασφαλισμένους, μισθούς όμως πολύ υψηλούς που τώρα δεν υπάρχουν και με κεφάλαια τα οποία δεν εισραίουν μέσα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά που λέγαμε παλιά ευγενή ταμεία δεν υπάρχουν πια, διότι δεν υπάρχουν ευγενείς μισθοί. Και ευγενή ταμεία ήταν εκείνα όπου οι μισθοί ήταν πολύ πολύ πιο ψηλά από το μέσο όρο των εργατοϋπαλλήλων στην ιδιωτική οικονομία. Δεν υπάρχουν. Και όταν συνδεόταν αυτή η μισθή, η σύνταξη με τους μισθούς, αντιλαμβάνεστε ότι σύνταξη που υπολογιζόταν σε πολύ υψηλούς μισθούς ανύπαρκτους τώρα ήταν τόσο υψηλή που δεν μπορούσε να καλύπτεται από τις εισφορές που εισραίουν πλέον από πολύ χαμηλότερους μισθούς σήμερα. Είναι απλή η λογική. Αλλά κάτι τέτοιο αν αρκούσε για τη δική μας πολιτική θα σήμαινε μια λογιστική διαχείριση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και δεν μας πρέπει μια τέτοια αντίληψη λογιστικής διαχείρισης της κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι τόσα δίνω, τόσα παίρνω. Υπάρχει πίσω και την κοινωνική προστασία και πρέπει να έχουμε κάποια όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης τα οποία πρέπει να εξασφαλίζονται για τους πολίτες. Αυτό επιτάσσει και το Σύνταγμα. Γι' αυτό το λόγο και η κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα είναι υποχρέωση της πολιτείας. Δεν είναι μόνο όμως το PSI που στέλνει όλα αυτά που υπήρχαν ως αποθεματικά. Είναι και η μακρόχρονη διαχείριση των κεφαλαίων της κοινωνικής ασφάλισης που δεν επέτρεπε σε καμία περίπτωση την επιβίωσή του. Αλλά είναι και το δημογραφικό πρόβλημα. Πολύ περισσότερο οι τωρινές συνθήκες της ανεργίας και η μείωση των μισθών δημιουργούν ένα εκρηκτικό πρόβλημα που η κυβέρνησή μας έπρεπε να αντιμετωπίσει. Διασώζοντας τις βάσεις της κοινωνικής ασφάλισης και δημιουργώντας τη βάση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξή της. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα με μια διαφορετική διαχείριση της περιουσίας, η οποία συγκεντρώνεται όλοι μαζί για να μπορεί να είναι καλύτερα διαχειρίσιμη και με καλύτερες επιδόσεις
μέσα από επιλογές αναπτυξιακές. Είναι νωρίς να τις εξαγγείλω, τις σχεδιάζουμε. Αλλά είναι βέβαιο ότι ακόμα και μέσα στην πρώτη χρονιά θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και οικονομίας κλίμακος, γιατί θα έχουμε μικρότερες δαπάνες από μια καλύτερη διαχείριση της λειτουργίας, αλλά και από καλύτερη αξιοποίηση του κεφαλαίου. Για πρώτη φορά δημιουργούμε αποθεματικά. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ελαχιστοποιούμε τα ελλείμματα. Έχουμε προβλέψει 750 εκατομμύρια έλλειμμα για τούτη τη χρονιά του 2017. Είναι βέβαιο ότι θα μειωθούν κάτω από τα 500 εκατομμύρια τα ελλείμματα για αυτή τη χρονιά. Και μετράμε πολύ συγκεκριμένα στο Υπουργείο τις ροές που υπάρχουν από τις εισπράξεις, θα φανούν και μέσα στο Φεβράριο και στο Μάρτιο με τις νέες χαμηλές εισπράξεις που θα κάνουμε κατά την πρόβλεψη, αφού είναι μικρότερες οι εισφορές που θα καταβάλει το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών και το 90% των αγροτών, αλλά θα έχουμε εισροή αρκετών κεφαλαίων από εκείνους που δεν κατέβαλαν μέχρι τώρα εισφορές, που ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες έχουμε περίπου 350.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν κατέβαλαν ούτε ένα ευρώ. Είναι μεγάλο ο πληθυσμός αυτός των ασφαλισμένων που τώρα μπορεί να καταβάλει, και είμαι βέβαιος ότι με μια εκστρατεία που πρέπει να γίνει και σε αυτήν καλώ συνεχώς και τους φορείς των επαγγελματοβιοτεχνών και των εμπόρων, να επανέλθουν εκείνοι που επί πολλά έτη έχουν αποβληθεί από την κοινωνική ασφάλιση για να καταβάλουν τη μικρότερη εισφορά, κοντά 185 ευρώ πλέον για τον ΟΑΕ, αντί για 600, 700, 800, 900 ευρώ που καλούνταν να καταβάλουν με τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Αυτό είναι μια προϋπόθεση φυσικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε ελάφρυνση των υψηλών επιβαρύνσεων που προκύπτουν σε ακραίες περιπτώσεις, αλλά και στην διατήρηση σε βιωσιμότητα του συστήματος και πολύ περισσότερο σε ανάπτυξη. Αυτές είναι προϋποθέσεις και αφορούν αποκλειστικά τη δική μας την πλευρά. Αυτό δεν είναι θέμα δουνουτού ή δανειστών και τρόικας. Είναι ζήτημα πως όλη η χώρα με ιδεολογικό πρόταγμα την αλληλεγγύη και την σύμπραξη όλων για το να πετύχουμε το στόχο, όπως πάντα έκανε ο ελληνικός λαός σε δύσκολες στιγμές, για να πετύχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Χωρίς τη συμμετοχή όλων, τίποτα δεν είναι εφικτό. Επειδή τίποτα δεν μπορούμε να πετύχουμε περιμένοντας από τους άλλους, το λέει και ο εθνικός μας ποιητής ο Σολωμός αυτό, τόσα χρόνια μετά, κοντά 200 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας, από το νέο ελληνικό κράτος, καλό να το κάνουμε πράξη, να σκεφτόμαστε έτσι. Και να σκεφτόμαστε έτσι με ιδεολογική επίθεση σε όσους λένε ας εγκαταλείψουμε την κοινωνική ασφάλιση, είναι συμφερότερο για την οικονομία να στραφεί ο κόσμος στην ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί η άλλη λύση είναι αυτή. Αλλά η άλλη λύση θα είναι μια λύση για ελάχιστους και οι πολλοί θα βρίσκονται χωρίς προστασία κοινωνική, χωρίς συνταξιοδοτικές παροχές, χωρίς περίθαλψη φαρμακευτική και ιατρική. Αυτή δεν είναι φόβη, είναι βεβαιότητες, αν δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις που λέμε να στηρίξουμε την κοινωνική ασφάλιση που η δική μας κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρείται σε ένα επίπεδο βιώσιμο και αξιοπρεπών παροχών. Θεωρώ, σύντροφοι, ότι πολλές φορές είμαστε λιγότερο τολμηροί στο να βάλουμε μπροστά τις πολιτικές και ιδεολογικές μας επιλογές. Η Νέα Δημοκρατία και με την χθεσινή προχθεσινή πρόταση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να καταργήσουμε τη διάταξη για την ασφάλιση όσων παρέχουν εξαρτημένη εργασία αλλά δείχνουν ότι απασχολούνται με μπλοκάκι, πράγμα που σημαίνει ότι επιλέγει η Νέα Δημοκρατία τη διατήρηση μιας χαοτικής κατάστασης στην αγορά. Έχουμε μια ευθύνη βεβαίως να διευκρινίσουμε ακριβώς τα πλαίσια και τη λειτουργία αυτής της διαδικασίας την οποία έχουμε θέσει σε εφαρμογή. Έχουμε εμείς την ευθύνη να το κάνουμε με έναν τρόπο σαφή που να μην προκαλεί συγχύσεις στον κόσμο, και προκαλεί συγχύσεις, είναι γεγονός, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να εξηγούμε ελεύθερα και με άνεση
από τα μέσα ενημέρωσης αυτές τις επιλογές μας και υπάρχει ένα πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο. Ας πούμε, χθες μίλησα στην ΕΡΤ το απόγευμα, σε μια εκπομπή λόγου σύνταξη, που λέγεται αίθουσα σύνταξη. Αλλά και μια συνέντευξη που έδωσα σε μια εκπομπή το Βήμα της Βουλής. Ο κόσμος που το είδε κατάλαβε. Δεν έχεις τη δυνατότητα όμως να μιλάς πάντα έτσι. Αυτή τη δυνατότητα μπορείτε εσείς να την ασκείτε στο διπλανό σας. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Και κυρίως μέσα από τα κινήματα, μέσα από τους μαζικούς φορείς. Τις επόμενες μέρες και επισήμως θα καλέσω την ηγεσία της ΕΣΕΕ και της ΓΕΣΕΒΕ να μου πούν πώς σκέφτονται να υποστηρίξουν εκείνο που οι ίδιοι ζητούσαν να κάνουμε και το κάνουμε. Διότι το αίτημα να συνδέονται οι εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης με τα καθαρά έσοδα είναι δικό τους αίτημα. Μου το είχαν υποβάλει όταν ήμουν διοικητής του ΟΑΕΚ, μου το υπέβαλαν ξανά και τα επιμελητήρια υπό τον κύριο Μίχαλο, με οι μελέτες δικές τους, όταν έγινε υφυπουργός. Το κάνουμε. Και ακούω τώρα τελευταία να λένε δεν το θέλουμε. Απέναντί μας έχουμε μία επίθεση πολιτική. Δεν ξέρω αν οφείλεται και ίσως και να οφείλεται και σε σύγχυση. Μπορεί να οφείλεται και σε παρανοήσεις. Γι' αυτό το λόγο θα τους καλέσω να ξεδιαρρυνθούν τα πράγματα. Αν θέλουν να στηρίξουν την κοινωνική ασφάλιση του κόσμου, του ελεύθερου επαγγελματία, του καθενός, ή σκέφτονται να βρίσκονται έξω από αυτή την προσπάθεια. Θα το κάνω. Θα το κάνω γιατί πρώτα απ' όλα είναι ένα ζήτημα που πρέπει όλοι να ξεκαθαρίσουμε σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα. Ποια είναι η θέση του καθενός απέναντι σε μια τέτοια προοπτική, σε μια κρίσιμη ιδίως περίοδο που φαίνεται ότι η χώρα μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα που έρχονταν από παλιά.